Πολύ καλησπέρα σας από το κλειστό του Γούσου Πού, πρεμιέρα για τα playoffs της Master. Πρώτο παιχνίδι μεταξύ των Cavaliers και των Indians. Indians στην 6η θέση, στον δεύτερο όμιλο. Cavaliers στην τρίτη, στον τρίτο. 6-3 το ρεκόρ των τυπικά λιπεδούχων απόψε. 4-5 το ρεκόρ των φιλοξενούμενων. Πρώτη επίθεση για εκείνους. Βασάλος ανοίγει το σκορ της σειράς. Μαζεμένες και οι δύο ομάδες. Καλό αυτό για εμάς τους τρίτους και για τις παρέες. Τελευταία αγωνιστική και οι δύο ήταν σχετικά διάφορες. Κάνανε συντήρηση από ένα σημείο και μετά. Καλά πρώτα και από τον coach των Cavaliers, τον Άγγελο τον Κουκί. 2-2. Πολύ σύντομα θα έχουμε και τις αποστολές των δύο ομάδων. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Οι Indians από ό,τι βλέπω στον πάγκο έχουν δεκάδα μαζί με τους δύο coach. 9 βλέπω στην άλλη πλευρά. 3 στο shoot, είναι άστοχο. Και για τους Indians τώρα, οι οποίοι έχουν μια σχετική εμπειρία στα play-off του μπασκετάκι. Οι Cavaliers έχουν κάνει πολύ καλά βήματα σε άλλα play-off, ενώ σε άλλα βουνά. Τριποντάκι πρώτο του παιχνιδιού τώρα με την ομάδα του Τσίτσερα και του Μινά. Λάθος εδώ. Βασάλος για τρεις από το σπίτι του, το κάνει. Συμπάνω το αμυντικό. Ανεβάζει ο Κούκης. Μυστή άμυνα των Indians. Είναι περισσότερα τα σούτα. Ο Χρυστοδούλου θα πάρει το πρώτο, θα το χάσει. Είναι φάουλ. Δύο, μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού το σούτ είναι άσπρο. Από την περιφέρεια νομίζω ένα στα δύο που είναι μέχρι στιγμής. Πάλα στον Κουκί. Σπιτ άουτ έγινε. Ναι, προς τους Ιγκλέζους έχουμε φάουλ. Νέα δεύτερα. Οπα. Πρώτο τρίποντάκι πέρα και για τους Cavaliers. Τρίποντα εδώ. Μια χαρά, πολλά. 5 ώρα το σκορ. Η απάντηση έρχεται κατευθείαν από τους Ινδιάνους. Τα 5. Να δεις τι αποστολές. Ωραίο το φενταγόη, αλλά άστοχο. Κυρίες Παντσόπουλος, Κούτου, Παναθόπουλος, Παντσόπουλος, Συνδρός και Κωνσταντίνος. Μπολίδης, Καζάνης και Χρυστοδούλου αποστολή των Cavaliers. Πολύζος. Σπάσε την μπάλα στη γωνία, το σούπι είναι αδύναμο. Η μπάλα του Πολύζη και φάουλ. Πολύζη και φίλος του Βασαλού. Στη διάθεση του Αλέξανδρου του Μινά και του Μπάμπου Μπισίφερα, όπως είναι η Χασάπης, Βασιλάκος, Μητσάκος, Πονηράκος, Πολύδιος, Μαμάκος, Κασιμάτης, Μιλιόρδος, Βασάλος και ο Τάσος Οπουλοκέφαλος. Χαμός στα αριστερά μου, μέσα από τον Βασάλου. Το τρίποντο προηγουμένως το έβαλε ο Θοδωρής ο Πανουσόπουλος με τους Cavaliers. Στην δεύτερη βολή. Από την άλλη, ο Μιλιόρδος με 21 σκόραρε πρώτος από την περιφέρεια για τους Indians. Καλά τώρα από τον έκτορο τον πάνω στο κουλό, τον Κώστα. Ο Λίζος.
άλλος πέρασε, προσπίθηκε ωραία, δεν βγήκε κάτι, βγάλε την μπάλα έξω. Μιλιόρδος τώρα. Στη γωνία η μπάλα. Άλλος δεύτερο για 3. Στους 7 πόντους ο ηγέτης των Indians. Πασάλλον μαζί με τον Κασιμάτη, ποιος άλλος ήταν τότε. Ο Μιτσάκος ήταν σίγουρα. Και ο Μαμάκος. Αν ξεχνά κάποιον θα την συγχωρεί. Τώρα ήταν και ο Κουλοκέφαλος μαζί με τον Βασιλάκο. Ήτανε και πριν 2 χρόνια στο ρόστερ των Indians, όταν μαζί με τον Γιάννη τον Κάρμα είχαν κάνει καλή πορεία στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα της Development, όπως είναι καλά. Είχαν φτάσει μέχρι το Final Four εκεί, όπου αποκλείστηκαν από τους Mets. Ας πω τίποτα τώρα. Πανουσόπουλος έχασε, Πανουσόπουλος ο έτερος προσπάθησε να μαζέψει, αλλά δεν τα κατάφερε. Χασάπι, drive προς το καλάθι, 2 βολές. Από την άλλη, οι Cavaliers έχουν ράψει ένα αστέρι στην εμφάνιση τους. Σε 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχαν 2 συμμετοχές σε τελικούς. Τον έναν τον πήραν, τον έναν τον χάσανε. Τους Colombians. Σε πήραν το Χασάπι. Μέχρι στιγμής το μάτι ισορροπημένο, λίγο καλύτεροι οι Cavaliers, οι οποίοι έχουν βρει και περισσότερο σκορ. Οι Indians, 2-2 πέρα από τον Χασάπη, γίνεται ο τρίτος σκορέρ, 7 και ο Βασάλος, και 3 έχει ο Μιλιόρος, Μιλιόρδος, και 7 έχει ο Βασάλος με 7 και 2 Χασαπής. Η απάντηση έρχεται από τους Cavaliers. 3-9. Ένα φάουλ από τη μία, 3 από την άλλη. Άλλος θα περάσει, θα σηκωθεί και θα το βάλει και αυτό. Δεκαπέντε-εννέα. Αλουσόπουλος για 3, κοινιάστρο του σου, τριμπάουν από τον Μαμάκο. Ωραία σπιν μου στη γωνία, μπάλα Μιλόρδος. Σάλλος έχει χώρο, περνάει με τη σταυρωτή, σπάει ωραία την μπάλα. Μακός, συνεχίζει για 2, έρχομαι τον Σόπουλου. Δεκαπέντε εννέα. Παρουσόπουλος, θες μια πλάτη, κόβει ο Χριστοδούλου. Έχουμε φάουλ εδώ. Μέσα η βολή. Το κέφαλος. Δύσκολη προσπάθεια του Βασάλου. Έρχεται το φάουλ τώρα και θα κατευθυνθεί και αυτό στη γραμμή των βολών. Βασάλο, ο οποίος φτάνει γρήγορα γρήγορα τους 9. 9 από τους 17 έρχονται από τα χέρια του. 3-10 και το φινάλι της πρώτης περίοδου. Μέχρι στιγμής ξαναλέω ελαφρύ προβάδισμα για τους Indians. 17-11 το σκορ. Ο Πανουσόπουλος σπίτ άουτ στον Κούκκι για 3. Ο Άγγελος στο στόχο.
25 πόντους και ο άσος των Cavaliers 17-14. Βγαίνουμε στους 3 προσφυλλομενοί. Ωραία προσφυλλήση και καλά από τον Νεπολίζο. Κανένα 14. Σταβούλου. Κούκης. Ανιστόπουλος. Εδώ στο σκριν. Πήρε και την μπάλα. Τρίστο σούτ. Φάω πάνω στην προσπάθεια. Και τρίτη, 3-3 βολές έμεσο τρίποντο για τους Cavaliers, οι οποίοι μειώνουν και πάλι στους 2 πόντους. 4 φάουλα από τους Cavaliers πλέον, 3 από τους Indians. Έσα και ο Κασμάτης για πρώτη φορά. Κασμάτης, τρέφω στο καλάθι, καλή άμα του Πανουσόπουλου, καλύτερη η επίθεση του Garden Indians. Ανιστόπουλος για 3, το βάζει και αυτό. Έμεσο τρίποντο προηγουμένως, κανονικότατο τώρα, μπροστά. Όχι, μειώνει τον πόντο τώρα. Οι Cavaliers προηγήθηκε και το καλάθι από τον Κασμάτη. Ας το τώρα Βασάλος, 1,5 λεπτό. Πάνω στο Μανουσόπουλο, χαμηλά. Πέμπτο. Ελεύθερα για τους Cavaliers. Μέσα η πρώτη. Η δεύτερη rebound μακρινά από τον πολυκέφαλο. Λίζος, θέλει να χαμηλώσει τον Βασάλο. Κατάνε στο μακαρισμά του. Μάτης, πέρασε την άμυνα του Κιού και έκανε λάθος στην πάσα. Και δουλειάστηκε ο coach. Συνδυασμός στα 2-1 ενός. Καλάθι. Ασίστ στον Άγγελο, πρώτη πόντι για τον Βασίλη τον Καζάνη. 21-23 μπροστά Cavaliers. Κουλοκέφαλος για 3 στο σουτ, στο στόχο. 24-23. Μισό λεπτό ακριβώς, πολύ ωραίο παιχνίδι μας στιγμής μέχρι στιγμής. Κυρίως ευθυντικό. Έχει ανέβει και το σκορ. Η απάντηση δεν θα έρθει τώρα από τον Πανουσόπουλο. Πίεσε έξυπνα και έκλεισε παραδικά ο Αγγλές. Αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Μέσα από αυτό το σεξο Κούκης. Μέσα και ο Μαμάκος στη θέση του Πολίζα από ό,τι βλέπω. Ναι. Μαζί με τον Αθανασόπουλο βγήκε και ο Πολίτης στο παρκέ. 23-18 δεύτερα, όλα για τους Indians. Αν χειριστούν καλά την κατάσταση, σίγουρα θα μείνουν πίσω στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Πρέπει να πάνε όλο τον χρόνο. Κασιμάτης, δίκαιη η επίθεση, το τελείωμα είναι άστοχο από κοντά. Παρουσόπουλος, προσπάθησε να μαζέψει. Κασιμάτης με ένα δεύτερο, Μαμάκος. 24-23, αποβάθημα βραχίας και κεφαλή για τους Indians. Δεύτερη περίοδο εδώ στο Περιστέρι. Επίθεση για τους Cavaliers, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με έναν πόντο. Το πρώτο δεκάλεπτο νομίζω
ξεπερνά τις προσδοκίες που είχα εγώ τουλάχιστον για το ματς. Περίμενα λίγο πιο κλειστό παιχνίδι. Κυρίως άμυνες ήθελα. Περίμενα μάλλον εδώ. Καλάθι δεν έχουμε. Έχουμε. Αν δεν πρέπει να βρίσκουν κουβαλίες, δεν έχουμε για αποτέλεσμα. Πάμε λίγο να το καταλαβαίνω. Το 24-23 παραμένει πρώτη επίθεση και για τους Ινδιάνους. Άλλος παίρνει ένα screen, ψάχνει τον ψηλό, τον βρίσκει. Έχουμε φάουλ πάνω στον Πονηράκο από τον Καζάνη. Αναφορά από την baseline. Μάτις λίγο πριν λήξει ο χρόνος που διέθετε. Φλότερ του Βασάλη λίγο δυνατό. Μαζεύει ο Παλουσόπουλος και φεύγει γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο. Αρέσκεται στο παιχνίδι ο ψηλός και τώρα κερδίζει φάουλ και βολές. Για να δούμε τη συνεντεύξη τι έγινε. Νομίζω να βγήκαν όλα. Έξω από την βουλή. Ο Μπάμπης ο Τσίτζηρας και ο Μπιλ ο Χριστοδούλου μιλήσατε στην κάμερα της διοργάνωσης. Άλλη μια βολή για τον ψηλό. Αυτή θα την βάλει 24-24. Σοβαλία στο μάτς. Λάει μπάλα, Μαμάκος, στοχή, καλή άμυνα των Κουβαλίες. Λέω ο Θαλασσόπουλος να αφήνει στον Καζάνη. Ο Κώστας τράφος που σοφάρισε το παιχνίδι. Δύο Ιγκλέζος μπροστά, ξανά η φιναλίστ του rebound. Βγάζει έξω στον Μιλιόρδο από μακριά το σουτ για 3. Όχι, μπάλα βγαίνει εκτός. Το 4-26. Μια βολή από τον Κώστα του Παλουσόπουλο και ένα δίποτα από τον Ιγκλέζο, ποιος εδώ πήγε να κάνει λάθος, αντικλείτωσε. Fade away από τον Παλουσόπουλο, άστοχο rebound του Τάσου. Ο Μιράκος για δύο το σούδον ταμπλό, βρίσκει το σίδερο, ανεβάζει γρήγορα ο Ιγκλέζος. Οι Βαλίδες θα έχουν να διαχειριστούν και την απουσία του Ρεντίφη, ο οποίος δεν μάζεται τις συμμετοχές που έπρεπε. Σημαντική απουσία. Από την άλλη, οι Indians είναι μία από τις λίγες ομάδες που έχω ακούσει εγώ ότι έχουν κατεβάσει 14 άτομα στα play-off. Φοβερό αυτό το πράγμα. Συνήθως στο καλοκαιρινό, ειδικά οι ομάδες μαζεύουν 10-11 άτομα, άντε 12 το πολύ. Πολύ λίγες ομάδες μαζεύουν 12. Μια προσπίση του Ιγκλέζου, αλλά βγαίνει έξω. Παλουσόπουλος για 3. Είναι άσχετο το σουτ. Χωρίς σκορ, οι Indians στα πρώτα 3 περίπου λεπτά. Ωραία, δεν θα τον ψηλό τώρα. Περάτημα από τον Γολίζο.
προκτήσω τον Παντοσόπουλο. Ψάχνει τον αδερφό του, μπαλά εκτός από τα πόδια του Τζοκέρ. Του Γιώργου του Μουτσάκου. Φοράει την εμφάνιση που είχε. Όχι, δεν είναι το ίδιο νούμερο. Το Τζοκέρ ήταν του Κάρμα. Όταν έπαιζε στους Ινδιάνς. Αλλά φέρα συνεργασία μεταξύ των αδερφών Παντοσόπουλου. Αδέρφια είναι σίγουρα. Δεν έχω ρωτήσει κάποιον, αλλά υπάρχει μια ομοιότητα. Γιώργος, μετά από step back για 3, σύνδρο η μπάλα. Για 4 περίπου λεπτά, όχι 4,5, μην τους κλέβω. Από την Indians, Παλουσόπουλος δύσκολο σου. Κολλίζει μια σκαλιάρα, βγάζει την μπάλα έξω στον Εγγλέζο. 4,28. Μιας μιας κατέλαβαν τώρα. Τα 3 λεπτά έγιναν 4 για τους Indians. Παραφορά έγινε Παντουσόπουλος. Χτυπάει προς το καλάθι. 24-30. Κώστας έχει 5 από τους 7 πόντους στον κουβαλέα στο ψηλήμα της δεύτερης περίοδου. Παίρνει και το rebound τώρα μετά την άσκηση προσπάθεια του Πολίζου. 5-51, 3 φαούλ από την πλευρά των Indians, 2 από την πλευρά των κουβαλίες μέχρι στιγμής. Πολίτης, με πλάτη. Έχουμε φάουλ από τον Χασάπη. Ο Μπίλο Χρυστοδούλου θα μπει τώρα στο παρκέ. Ο Κώστας Παντοσόπουλος εκτός, χαμηλώνει το σχήμα των Cavaliers. Λογικά να παίξει τον Τάριο Θοδωρής και ο Πολίτης θα ανέβει στο, τα κατέβει στο 4. Παραφορά του Ιγκλέζου, κομπίνα μετά την παραφορά, ο Θοδωρού μπαίνει στο παρκέ, time out από τους Indians, 32. Τρέφω από το time out, 24-32 και 24-23 της πρώτης περίοδου, μέσα σε περίπου 4,5 λεπτά έγινε 24-32, 11-0 το σχετικά, 9-0 το σέρι των φιλοξενούμενων. Είναι το foul για εκείνους, 4 σουλωμένα έχουν οι Indians, οι οποίοι πλέον πρέπει να διαχειριστούν και αυτόν τον παράγοντα. Θα είναι λίγο πιο προσεκτική στις επαφές της. Η παραφορά έγινε, Πονηράκος γύρισε, το έχασε. Κασάπης, drive προς το καλάθι, ούτε τώρα. Μαζεύει ο Χρυστοδούλου. Χρυστόπουλος. Να αποφύγει τον Πονηράκο. Παίζει καλή άμυνα ο τελευταίος. Πάσα βγήκε. Λέζος τώρα, 6 δεύτερα. Κλειστή άμυνα του πλοκέφαλου. Αυτό νομίζω χρειάζεται τώρα οι Indians. Παντοσόπουλος υπό την πίεση του χρόνου και του Χασάπη αστοχή. Ζει ο πλοκέφαλος. Οι Indians θέλουν τώρα να τρέξουν. Ο Λίζος έφυγε. Καλά και φάουλ. Συγγνώμη για κοπή. Είχαμε μια πτώση του πολίτη. Συνέχεια στο μάτς. Ο πολίτης βγήκε έξω. Μετά και η δουλεία με το τρίποντο από τον Πολίζο. Η διαφορά πέφτει στους 5. Στο 32 και στο γανόνι παίρνει ασία από τον Κώστα τον Παντοσόπουλο. Βγάζει στον Θοδωρή. Είσαι εννοείς εδώ, ο Κούκης διόρθωσε. Βλέπετε κάτι, βρήκε φοβερή πάσα εν τέλει. Από τον πουθενά σε μια επίθεση που φαίνεται σκοτωμένη, ο Παντοσόπουλος βρίσκει τον τρόπο να βάλει ακόμα μια φορά την πάρα στο καλάθι. Λάθος πάσα εδώ. Αρχές επιλογές, αρχιλές από τους Indians. Να βγει μέσα
στο Κούστας ο Βασιλάκος, στο Χασάφης. Προφορά από το πλάι με τον Μπιλ. 27-34 μέχρι στιγμής, διεύθυνη περίοδος νομίζω έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή των Κουβαλίερς. Παρτισόπουλος απέναντι στον Βασάλο και να τον βάλει στο low post, είναι πιο δυνατός εκεί. Ωραία πάση στον Κώστα τον Πανουσόπουλο, fade away στο σίδερο, rebound του Πονηράκου. Μάλλον το έχω πει μια φορά, θα το πω τώρα πρώτη. Στην πρώτη φάση των play-off της Master τα παιχνίδια είναι με διαφορά πόντων. Δύο παιχνίδια, δεν έχουν σημασία οι νίκες, σημασία έχουν οι διαφορές, οπότε σε κανένα σημείο καμία από τις δύο ομάδες δεν θα παραδείξει το παιχνίδι. Αυτό είναι το βασικό. Ο Νιράκος από την γωνία, παρέτει σωστά. 30-34. Λύσεις οι οποίες έχουν απεγνωσμένα για ώρα οι Indians. Σόπουλος, καλάθι και φάουλ. Πολύ να πόσο φοβορείς, παίρνει και αυτός στο λογαριασμό μαζί με τον Κωστά. Και η βολή από τον Πανουσόπουλο μέσα στο τρίποντο. Τώρα 30-37. Η διαφορά παραμένει πάνω κάτω στα ίδια. Στις 8 ήταν η μεγαλύτερη, νομίζω αυτό το 24-32. Οι Indians επανήλθαν, αλλά οι κουβαλίες και εσείς να τους κουλήσεις. Λίζος περάει προς το καλάθι, μπάλα έξω στο Κασιμάτι. 4 δεύτερα που λεωκέφαλο από τρίπλα, δύσκολο σουτ. Rebound από τον Ιγκλέζο. Σόπουλος. Ωραία ηρακία, τρίπλα. Πολύ όμως ο καλάθι. Κέφαλος. Είναι Κασιμάτι. Δύο Βασάλες με ταμπλό μαζεύει ο ίδιος. Δεύτερη ευκαιρία, το καλάθι τώρα θα έρθει. Ένα και 54 το ημίχρονο, 32-39. Καλάθι και πάλι από τον Κώστα. Λίζος, σταυρωτή, φάουλ. Επιθετικό. Δρουπλά η παραφορά. Στην κυκλοφορία της μπάλας, έξτρα πάσα έγινε, Ιγκλέζος, Γιατρίδης. Πολύ πολύ ωραία επίθεση από τους κουβαλίες, οι οποίοι χτίζουν το μεγαλύτερο μαξιλαράκι ασφαλείας που έχουν μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 32-44 το σκορ, συν 12 για την ομάδα του Φούκη. Πάντης δεύτερα από τον Βασάλο, rebound του Πανουσόπουλου. Κούκκης πέρασε, πάσα είναι κακή. Αυτός είναι η εμφάνιση του Γιάννη. 21. Σάλλος στόχησε, δεύτερη ευκαιρία. Ιγκλέζος πιέζει, αλλά ο Βασάλλος αστοχεί. Τέλος λεπτό, 14-4. Τρίποντο αυτό δεν θα μπει από τον Θεοδωρή, παρά τον πούλησε για να το βάλει με τα μπλοκ σε 45. Σημάτης, το φάω εδώ.
Σε πρώτη, 9 δεύτερα στον φωτεινό πίνακα του Περιστερίου. Μεσά η δεύτερη, 33-44. Παμισόπουλος στα 7, πέρασε γρήγορα από το κέντρο. Ιγκλέζος βρίσκεται την πάσα, περνάει, αφήνει τώρα τον Κούκι, φλότερ στο στόχο. 33-46, σκόρ ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στο Περιστέρι. Το μεγαλάθι του Κούκι στο τέλος, οι Κουβαλίες χτίζουν την πιο μεγάλη απόστασή τους σε όλο το μάτς. Στο ΣΥΝ 13 πλέον οι φιλοξενούμενοι για απόψε, 33-46. Βασάλος είναι άστοχος, ριμπάουντ του Ιγκλέζου. Ξεκάθαρα καλύτερη σε όλο το δεκάλεπτο που μας πέρασε και αμυντικά και επιθετικά οι Κουβαλίες. Οι Ίνδιες αντιμετώπισαν πάρα πολλά βρήματα, κυρίως στο σκορ, Πονηράκος, Πολύζος και Κασιμάτης, αν δεν κάνω λάθος, μόνοι που σκόραραν για τους Ινδιάνους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να περιορίσουν αμυντικά κυρίως τη γραμμή των ψηλών των Κουβαλίες. Κούκι στην πρώτη επίθεση, Λέζος από τη γωνία προσπείται. Πανουσόπουλος, ωραία κίνηση, το καλάθι θα έρθει. Πρώτη πόντη του δεύτερου μέρους. 23 παθητικό είχαν και στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο. Οι Ινδιάνοι βέβαια στην πρώτη έβαλαν 24 πόντους εναντί των 9 της δεύτερης. Ζήζος είναι έξω η μπάλα. Άστος ο Μαμάκος, μαζεύει ο Κούκης. Κούκης δεν βρήκε την πάσα που ήθελε. Και το 3-48. Βασάλος. Ρίζος του δίνει χώρο στο Δουλού. Τι έγινε για 3 στο σουτ, όχι. Σόπουλος. 3-51, time out και πάλι ο Φινάς, ο οποίος λέει μια μπάλα πάνω στον δίπλα του τον Μπάβη του Τσίχυρα. Αμέσως εκνευρισμένος ο Άλεξ και έχει απόλυτο δίκιο. 3-51. Μια βολή από τεχνική ποινή για τον Θοδωρή στο στόχο. Στο πρώτο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου οι Κουβαλίες τρέχουν και πάλι ένα 6-0 σερί. Λάθος δεν ήρθε. Έγινε στο Χριστοδούλου, φλότερ του Βασίλη, άστοχο rebound του Κασιμάτη. Άλλος προς τα μέσα, πάτησε γερά και τελείωσε την φάση ο Γιάννης. Για τα δεδομένα του πάντα, λίγο στο παρασκήνιο, στη δεύτερη περίοδο. Δεν έχω πάμε αν έπαιξε στη γωνία. Σόπλος στη γωνία, Χριστοδούλου. Λέζος υπό την πίεση του Κώστα, το σούτ είναι μακρινό, δίποντο. 35-54, συν 19. Γιώργος. Στη γωνία η Φιλονίσσα να παίρνει την μπάλα. Βασάλος περνάει, αστοχή τώρα. Βγάζει έξω την μπάλα ο Πανουσόπουλος. Στο τρίποδο του Γιώργου δεν παίρνει τώρα. Λίγο περιμένει ψυχολογικά μου φαίνεται οι Κουβαλίες, The Indians, καλά τώρα και πάλι από την Ιγκλέζο. Έτσι ένα καλό που λέει, απ' λέει. Κυρία Στάρεφος, είναι αλήθεια.
Ασημάτης. Δίνει το hand-off, ωραία προσπάθεια, καλάθι από τα δεξιά. Μισόπουλος, μεγάλη καμπύλη, άστρο το σούτι, βόλου του Κασημάτη. Μεγάλη πάσα. Πάνω στο κούκκι, πάνω στο βασάλο. Πλάγια γραμμή, ο Λίζος κινείται χωρίς την μπάλα και την παίρνει στην κορυφή. Κασημάτης, drive προς το καλάθι, καλή άμυνα του Κούκκι. Rebound, εν τέλει επιθετικό του Τάσου. Μπάλα μας φεύγει. Μισόπουλος μεγαλώνει στον Ιγκλέζο και πάλι ο Θοδωρής από τη γωνία προσπίτε, βγάζει πολύ ωραία πάσα. Καλά δίκη Κώστα. Βασάλος. Στην τσάι δεν περνάει, κλέψε του Ιγκλέζου. Λόμπα λίγο δυνατή, την πρόλαβε ο Μπιλ. 16 δεύτερα τώρα. Κούκκις. Split out. Πανσόπουλος, άτυχος, rebound του Βουλοκέφαλου. 37-58. Κόψουμε το Κασημάτι. Drive προς το καλάθι, απορρόφησε την επαφή, αστόχησε. Νομίζω πλέον είναι και ψυχολογικό το θέμα για τους Indians. Γιατί δεν τους βγαίνουν τα καλάθια. Και τώρα είναι εύκολα πίσω. Πολύ κακή η άρνα του Μινέρου τώρα. Time out, 37-60. Συνέχεια στο match, 4-10, 37-60. Πασάλο, μπράβο στο καλάθι, έχουμε φάουλ χαμηλά. Συν 23 για τους κουβαλίες. Τρεις ο Κώστας, άστρο το σουτ. Ζεύει ο Πανισόπουλος. Λέζος, πάση στον Πανουσόπουλο, χωρίς προσπίτη και την πάσα, υπομονή έβγαλε έξω. Μετάρρυξε της ένωσης, ρετρό εμφάνιση ένωση λίγο. Δεν την έχω προλάβει όταν έπαιζα εκεί. Ήταν μια μαύρη άσπρη, θα καταλαβαίνει τώρα ο Πανουσόπουλος τι θα λέω. Καλάθι από τον Κουνιράκο τώρα. Λέζος. Λότερα από τα δεξιά, άστοχο rebound από τον Πολύζ, έχουμε φάουλ. Μόλις το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, τον Cavaliers. Ναι, μόλις ένα έχει η Indians. Το κέφαλος. Βγάζει τον Πολύζο, πάσα δεν βγήκε. Αναγκαστικά νομίζω πιάσει ο Κωστάς, δεν ήταν μπροστά εν τέλει. Βασάλος από το σπίτι του. Από το σουτ. Σόμπουλος στο rebound.
πέρασε, με τις προσκύνται. Ωραία, τον γύρωστε, αλλά δεν θα έρθει. Μεγάλη πάση στον Πολύζο. Ωραία, ραχιέα, φοβερό καλάθι. Τελευταία εκατοστά για το κλείσιμο της τρίτης περίοδου. Κούκκις στην κίνησή του, το χάνει, rebound του Πολίτη. Μπλοκ από τον Πουλοκέφαλο. Βλάκος Βασάλος, πάλι στον Κώστα η μπάλα. Έκοψε ο Πονηράκος, πήρε ο Βασάλος. Κάκος, βράει προς το καλάθι, βάλε καλά το κορμί του. Κέντρισε την επαφή και το φάουλ. Πάνω στον κούκκι μάλλον. Δύο βολτ για τον Άγγελο. Ξεκρατή. Η δεύτερη 42-61. Έξω ο Φανασόπουλος, μέσα ο άλλος. Πάμε την καρδιά, ρε! Έχω σαν να βρει την καρδιά! Σάλος. Είναι το ασύνο Πολίζος. Σάλος πέρασε. Ο Λιδάκος δείχνει από την γωνία. Έχουμε βήματα. Πανσόπουλος και πάλι στο παρκέ έξω ο Πολίτης για τους κουβαλιές. Πανσόπουλος πάει στο σκριν και στον αδερφό του. Περνάει τα δεξιά, δεν βρίσκει πάσα, Καζάνης για τρεις. Όχι, βγαίνει εκτός. Έτσι, Κώστα. Από το πλάι Κούκκις Σόπλος θα πάει να δημιουργήσει τον Πονηράκο. Κλείνει και ο Πουλοκεφαλός. Drive του Άγγελου, η πάσα στα πόδια του Βασάλου. Διασμός, καλάθι από τον Πολίζο. 12. 44-61. Λάθος και πάλι διορθώνει ο Πανσόπουλος. Μεγάλη στον αδερφό του. 44-61. Κάποιο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι, στα 4-61. Indians
σημάδευσαν την λίγο τη διαφορά. Σημάδευσαν. Πιέσαν λίγο στο τέλος και πήγαν λίγο παραπάνω σκορ. Δεν θα μπορεί του Κούκη, το καλά δεν θα έρθει σε πρώτο χρόνο, πάτε σε δεύτερο τον Κώστα. 44-63, συν 19. Δεν έχει το συν 23 και φτάσει, γι' αυτό είπα ότι την σημάζεψαν. Πάτε στο Πονδυράκος. Λέζος για 3, όχι rebound από τον Βολίζο. Δύο Βασάλος, το στόχο και αυτό. Σημαντικό να πάρει μπρος τουλάχιστον στο τέλος. Ξαναλέω, καμία από τις δύο ομάδες σε κανένα σημείο της σειράς δεν μπορεί να παρατήσει το παιχνίδι. Μετράνε οι διαφορές πάρα πολύ. Αυτές βγάζουν και την ομάδα που περνάει στην επόμενη φάση. Στόχουλος στα μέσα, άστοχος, μπάντο από τον αδερφό του Καλάφη και πάλι. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντες από τον Κώστα. Σουτ. 24-23 πρώτη περίοδος, 9-23 η δεύτερη και 11-15 η τρίτη. Φαίνεται το νέο σκορ. Λόμπα στον Κώστα, πάλι έξω στον Θοδωρή, μπάλα για 3 στο σουτ, όχι rebound του Κωνσταντίνου. Σουτ και πάλι με μεγάλη καμπύλα αυτή τη φορά, πω πω. 46-68. Τίποτα ψυχολογίας είναι αυτό. Πλέον έχουν όλο το momentum με το μέρος τους οι Cavaliers. Πέρα του πρώτου δεκαλέπτου, νομίζω οι Indians σε κανένα σημείο του μάτς δεν έχουν θυμίσει τον καλό τους σε αυτό. Πολύ χαμηλά που ανασυμβολίζω. Λάθη μετά την επαναφορά. Έχει δημιουργήσει από τον ψηλό. Σόπουλος, δίσταση αυτό τον Ιγλέζο. Λοστρίν, τον Σόπουλος θα βοηθήσει στο low cost. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Πάντων Κούκι, αδιαφορετικός. Πρώτη. Σε δεύτερη. Αφορά από το πλάι. Άλλος στο πλάτη τον Πανουσόπουλο γυρνάει αστοχή από κοντά, μαζεύει ο Χασάπης στο θετικό rebound. Βασάλος για 3 τώρα, μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Έχουμε φάουλ.
So Gordy. Round the two. Πάλι τώρα και για τον Κώστα. Μέσα το πρώτη. Δεύτερη. Μεταφορά του Πολύζου. Πάλι κατευθείαν στους Κουβαλίες. 6-33, 48-70 το σκορ. 3 φάουλ από τη μία, 2 από την άλλη. Μόλις 4 πόντι μέχρι στιγμής από τους Indians. Λέζος σπάει στη γωνία στο Δούλου. Αυτόπλος το σπίτι και πέρασε. Με βάλα του Ιγκλέζου, σωστό. Πάω πάνω στον Πολύζο. Σάλλος, Νάτος. 51-70. Ξαναλέω, σε κανένα σημείο απολύτως μέχρι να σφυρίξει το ρεφ τελευταία φορά δεν πρέπει οι Ιντιανς να παρατήσουν το μάτς. Ο χρόνος υπάρχει αύριο, τους ταλέντες τους είναι πολύ μεγάλο και ξαναλέω, δεν έχουν δείξει τίποτα από αυτά που μπορούν να κάνουν. Οι Κουβαλίες έχουν κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε σχέση με αυτά που είχα δει εγώ στο Σάμερ, που δεν σου έχω πετύχει και πολύ. Είναι σίγουρα το καλύτερο. Απόλυτη κυριαρχία από τα λέγια των Αρχαία Πανουσόπουλου. Βοήθειες πολλές από τον Κου και τον Εγκλέζο. Πολύ καλή άμυνα. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά. Δεύτερο δεκάλεπτο και μετά νομίζω είναι απόλυτη κυριαρχή. 3-8 δίνουν στο σίδερο η μπάλα. Πολύ της μαζεύει ακόμα ένα επιθετικό. Πανουσόπουλος αποφεύγει τον αντίπαλό του προς τα μέσα. Μπάλα που κλείνει το μάτι. Βούλου προσφύγει για την πάση, κατήρισε ο Μπιλ και να το βάλει με τα μπλά από τη γωνία. Του Μιλιόρδου, rebound του Καζάνη. Από ό,τι όλα δείχνουν, Κουβαλίες θα κάνουν το 1-0 στη σειρά πλέον. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι το τελικό σκορ. Στην γωνία
Βαζάνης για 3. Άστοχος rebound του Πολίζου. Μαζί με Βασάλος. Παίρνει στα λεπτά και που το κλέβει ο Ιγκλέζος τώρα. Περνάει με περίοδο τον αντιπαλό του και τελειώνει και την φάση. Time out ο Αλέξανδρος Καμινάς. Επιστρέφω από το time out. 54-74. Έχω την επίθεση για τους Indians. Λίζος κέφαλος για δύο το σουτ, καλή επίθεση, ας πω το λίωμα. Τσάκο πάω τώρα για τον Πονηράκο, βολές. Πονηράκο έχει άλλη μία. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω και στο site, το δεύτερο παιχνίδι δεν έχει βγει. Οπότε είναι και σε ποιο γήπεδο. Το που μπορώ να δω είναι με ποιον θα διασταυρωθεί η ομάδα που θα περάσει αυτό το ζευγάρι. Το 74 από το σκορ. Εκμίζω με διαφορά πόντων το κρίνεται η ελληνική τρία ομάδα. Από ότι δείχνει. Και του Χρυστοδούλου τώρα. Τα πράγματα κουβαλές θα έχουν να διαχειριστούν μια πολύ ικανοποιητική διαφορά. Αγωγή και στο αρένα και εκεί 30 Ιουνίου στις 10 η ώρα. Ωραία, να το ξέρουμε και αυτό. Ο νικητής του ζευγαριού. Εδώ. Ναι, η νικητή του ζευγαριού θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του Wargamers, Brother Victors, Wargamers ομάδα της Elite, Brother Victors ομάδα της Masters στο χειμερινό. Το δεύτερο, Ιγκλέζος, το σπίτι και σηκώθηκε για δύο, το έχασε rebound του βουλοκέφαλου. Πάω πάνω στον Πολίζο. Στο πρώτη. Στα η δεύτερη. Πέντε-τέσσερα-εβδομήντα-εφτά. Πίεση τώρα από τους Indians ψηλά. Λέζος, λόμπα στον Πανουσόπουλο, πήρε θέση, αστόχησε το τελείωμα. Σμός τώρα. Καλά δεύτερα τον Πονηράκο, rebound. Με τον Χρυστοδούλου εν τέλει. Πανουσόπουλος για τρεις, άσπρος ο Κωστάς. Τελευταίο δίλεπτο εδώ στο Περιστέρι, 54-77. Ο Μιλάκος είναι άστοχος, λοιπόν και Καζάνη, ξαναλέω. Πάρα πολύ καλή εικόνα από τους κουβαλίες. Αρκετά μέτρια αυτή των Indians από το πρώτο μάτς. Στήριζουν συγχαρητήρια πολλά στην φιναλίστερ Μπάουν και στην πρωταθλητριά. Περιμένω να δω το δεύτερο παιχνίδι. Λογικά οι Indians θα βγάλουν αντίδραση. Το θέμα είναι σε τι συνθήκες θα ξεκινήσει. Για τώρα είναι στο συν 23. Θα ξεφύγει πολύ. Θα είναι και ένα. Θα είναι δύσκολο το μάλλον και ψυχολογικά να το διαχειριστούν. Μπούκης. Βάζει. Πα. Καλά. Ωραία, λόμπα από τον Άγγελο.
Φάουλ πάνω στο Κώστα. Πολύ στρωτό μπάσκετ. Ειδικά τώρα στο τέλος. Σε δεύτερη, να και 15. Τώρα έγινε. Ανεβάζει ο Τάσος. Κεφαλός. Περνάει. Κάνει το split out. Γιώργος, δεν είναι ο χρόνος. Κατρίσω πλοκέφαλος. Το βάζει. Ωραίο τριποντάκι, 57-78. Στο 21 Cavaliers. Στα τελευταία δευτερόλεπτα. Λογικά είμαστε χαλίζουν τον χρόνο, το βλέπω κι εγώ. Και αυτό είναι το λογικό νομίζω. Σε τέτοιες συνθήκες. Κούκης, Θανασόπουλος, με μεγάλη καμπύλη, όχι. Καζάνης προσπάθησε αλλά δεν το κατάφερε. Είναι καλή άμυνα να φωνάζουν από τον Παγκοντός Cavaliers. Μάκος παίζει με πλάτη, γυρνάει από τον κεντρικό διάδρομο, το χάνει, μάλλον τον πούλησε εδώ. Σε έναν τελευταία δεύτερα, μια επίθεση φωνάζει από τον Παγκό. Κούκης 9, Θανασόπουλος 5, 4, Καζάνης. Μετά από τρίπλα πίνει στο Θεοδούλου, τελευταίος ούτης αναμέτρησης. Δεν θα γίνει, έχουμε βήματα. 57-78 νομίζω το τελικό σκορ. 0,2 στο ρολόι. Τα 3-17 το επιμέρους. Πλά επαναφορά νομίζω θα γίνει. 0,7. Φορά, Μαμάκο. Τέλος μας. 1-0 Cavaliers. Καλό βράδυ σε όλους.